Στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε υποχρεωμένοι να επικοινωνήσουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει με μία σειρά από υποδομές. Μία από τις υποδομές με τις οποίες ασχολούμαστε στα δύο ερευνητικά προγράμματα που θα σας δείξω στη συνέχεια, είναι η γέφυρα του Πολυφύτου. Και έχω ετοιμάσει μια πολύ σύντομη παρουσίαση για να εξηγήσω όχι τόσο πολύ στον τεχνικό κόσμο, αλλά κυρίως στον απλό κόσμο που δεν είναι μηχανική, να εξηγήσω ποια ακριβώς είναι η κατάσταση της γέφυρας σήμερα. Αυτά είναι τα σχέδια που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για να δείξουν την γεωμετρία της γέφυρας, δηλαδή τις διαστάσεις της γέφυρας. Πάνω μπορείτε να δείτε μία σειρά από κολόνες και οριζόντια στοιχεία. Είναι αυτά που ονομάζουμε στη γεφυροποία κατάστρωμα. Θα δείτε ότι η γέφυρα περιλαμβάνει συνολικά 27 ανοίγματα, αλλά τα ανοίγματα που βλέπετε στα αριστερά είναι πιο μικρά από τα ανοίγματα που βλέπετε στα δεξιά. Τα αριστερά έχουν κατασκευαστεί με προκατασκευασμένα δοκάρια, ενώ εδώ πέρα έχει εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος στην οποία αναφέρουμε ως προβολοδόμηση. Είναι η μέθοδος στην οποία θα σας εξηγήσω παρακάτω πώς κατασκευάζεται και εδώ μπορείτε να δείτε μία λεπτομέρεια αυτής της προβολοδόμησης. Έτσι πώς συνδέονται δηλαδή αυτά τα TAF με προκατασκευασμένα δοκάρια. Στην δεκαετία του 70, όταν ο καθηγητής Ρικάρντο Μοράντι μελετούσε και κατασκεύαζε αυτές τις γέφυρες, η προβολοδόμηση ήταν αρκετά ατελής. Το οποίο σημαίνει ότι αυτοί οι πρόβολοι δεν μπορούσαν να συναντηθούν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Σαν αποτέλεσμα, χρειάστηκε ο Μοράντι να χρησιμοποιήσει προκατασκευασμένα στοιχεία αυτές τις δοκούς που βλέπετε ενδιάμεσα, προκειμένου να συνδέσει αυτούς τους προβόλους. Με πολύ απλά λόγια όμως, για να δούμε πώς κατασκευάζονται αυτές οι γέφυρες, πώς γίνεται η προβολοδόμηση στην πράξη. Το πρώτο που κάνουμε είναι ότι κατασκευάζουμε τα θεμέλια και τα μεσόβαθρα. Μεσόβαθρα είναι αυτές οι κολόνες, οι μεγάλες κολόνες που στηρίζουν το κατάστρωμα της γέφυρας, δηλαδή τα οριζόντια κομμάτια της γέφυρας. Στη συνέχεια κατασκευάζουμε το πρώτο κομμάτι, αν θέλετε, του καταστρώματος, στις δύο πλευρές του μεσοβάθρου, δεξιά και αριστερά, και αυτή η κόκκινη γραμμή που βλέπετε πάνω-πάνω είναι αυτό που ονομάζουμε προένταση. Η προένταση είναι πολύ ισχυρά σίδερα, τα οποία ουσιαστικά σφινώνουν, αν θέλετε, πάνω στο σκυρόδεμα και κρατάνε το σκυρόδεμα στη θέση τους. Και θα εξηγήσω μετά για ποιο λόγο χρειαζόμαστε προένταση. Έτσι, απλά κρατήστε ότι η προένταση είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός οπλισμός, ένα πολύ ισχυρό σίδερο. Προχωρούμε με το δεύτερο κομμάτι της γέφυρας και προεντείνουμε ξανά. Έτσι, η προένταση είναι στο πάνω-πάνω μέρος του καταστρώματος. Η ολοκλήρωση της προέντασης και η ολοκλήρωση των προβόλων γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι ακριβώς έχει κατασκευαστεί και η γέφυρα του Πολυφύτου. Έχουμε δηλαδή στην πάνω πλευρά του καταστρώματος εδώ πέρα μία σειρά από πολύ ισχυρά σίδερα. Και έτσι ακριβώς ολοκληρώνεται η κατασκευή. Σήμερα αυτό που βλέπουμε πάνω στη γέφυρα λοιπόν, στο κομμάτι της προβολοδόμησης, είναι ένας πρόβολος 30 μέτρα αριστερά, ένας πρόβολος 30 μέτρα δεξιά. Και το ερώτημα είναι γιατί χρειαζόμαστε την προένταση. Τι θα συνέβαινε αν δεν είχαμε χρησιμοποιήσει προένταση. Θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, οι πρόβολοι θα πηγαίνανε προς τα κάτω, έτσι. Και ο λόγος είναι βέβαια ότι είναι αυτό που λέμε η μηχανική, θα εμφανιζόταν μεγάλες εφελκυστικές τάσεις σε αυτή εδώ πέρα την περιοχή. Δηλαδή, θα έσπαζε σε εκείνο το σημείο η διατομή, αν δεν είχαμε αυτά τα πολύ ισχυρά σίδερα και θα δημιουργούνταν τέτοιες ρηγματώσεις. Άρα, αν δεν είχαμε αυτά τα πολύ ισχυρά σίδερα της προέλασης, το κατάστρωμα θα πήγαινε προς τα κάτω, θα ράγιζε και θα κατέρευε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε προένταση. Πώς κατασκευάστηκε λοιπόν το κομμάτι της προβολοδόμησης της γέφυρας του Πολυφύτου. Κατασκευάσαμε πολλούς τέτοιους προβόλους, συγκεκριμένα τρεις, έτσι τρία μεσόβαθρα, τρεις κολόνες είχαν τέτοιους προβόλους και στη συνέχεια καθίσαμε, αν θέλετε, στηρίξαμε 40 μέτρα προκατασκευασμένα τμήματα. Και η γέφυρα του Πολυφύτου είναι ακριβώς έτσι σήμερα. Τα μεγάλα ανοίγματα έχουν προβόλους 30 μέτρα και στην μία και στην άλλη πλευρά και 40 μέτρα προκατασκευασμένα τμήματα. Όχι μόνο οι πρόβολοι, αλλά και τα προκατασκευασμένα τμήματα έχουν προένταση, βέβαια έχουν λίγο διαφορετική μορφή από τη συνηθισμένη. Δηλαδή έχουν ένα παραβολικό σχήμα. Τώρα,
Πώς τα αναγνωρίζουμε αυτά τα κομμάτια πάνω στη γέφυρά μας? Βλέπουμε ένας πρόβολος 30 μέτρα είναι αυτός εδώ πέρα και ένας άλλος είναι αυτός εδώ πέρα. Είναι τα συμπαγή κομμάτια της γέφυρας. Και τα 40 μέτρα από κατασκευασμένα τμήματα είναι αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Αν δει κανείς κάτω δηλαδή από τη γέφυρα, θα δει αυτά τα αποκατασκευασμένα κομμάτια. Άρα, πρόβολος, προκατασκευή, πρόβολος είναι ο πρόβολος, προκατασκευή, πρόβολος που βλέπουμε σε αυτό το σχήμα. Τι συμβαίνει όμως τώρα με το πέρασμα του χρόνου? Με το πέρασμα του χρόνου το νερό μπαίνει μέσα στο σκυρόδεμα, μέσα στην διατομή του καταστρώματος. Είναι μια αργή διαδικασία, η οποία όμως, όπως πάντα, το νερό μπορεί να καταστρέψει το σίδερο, να σκουριάσει το σίδερο, καταστρέφει την προένταση. Και αυτό συμβαίνει με σχετικά αργό ρυθμό, αλλά φανταστείτε μια γέφυρα που βρίσκεται εκεί πέρα για 50 χρόνια, τι μπορεί να συμβεί. Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, την οποία δεν θα προσπαθήσω να την εξηγήσω εδώ πέρα. Απλά σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολύ πολύ μικρές ρογμές κατά τη διάρκεια, οι οποίες δημιουργούνται μετά τη σκυροδέτηση, λόγω ερπισμού και ξήρανσης. Και αυτές οι πολύ μικρές ρογμές επιτρέπουν πολύ μικρές ποσότητες νερού να μπουν μέσα στο σκυρόδεμα και να οξυδώσουν, να διαβρώσουν δηλαδή τα σίδερα την προένταση. Τώρα, αυτό βέβαια σημαίνει ότι με το πέρασμα του χρόνου σιγά σιγά η προένταση χάνεται σε αυτό το κομμάτι του προβόλου εδώ πέρα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, γιατί αυτοί οι τένδες κυρίως στηρίζουν τη γέφυρα. Αν βάλουμε επιπλέον και τις πολύ μεγάλες φορτίσεις, οποίες μπορεί να δεχτεί η γέφυρα λόγω αυξημένων φορτίων από φορτηγά, από πολύ βαριές δαλίκες κτλ., τότε η γέφυρά μας έχει πρόβλημα, υπό την έννοια ότι μπορεί να αρχίσει να ρηγματώνεται. Αυτές τις ρηγματώσεις τις δείχνω εδώ πέρα. Εδώ δείχνω και ρηγμάτωση, αλλά και φθορά τενόντων. Τώρα, αυτό που βλέπουμε σήμερα πάνω στη γέφυρα και αυτό που μετρήσαμε πριν από 3 περίπου χρόνια ήταν πολύ μεγάλες παραμορφώσεις αυτών των προβόλων, αυτών των κομματιών δηλαδή της γέφυρας, διάβρωση τενόντων. Είχαμε τότε εξάγει σαν συμπέρασμα ότι για να έχουμε τόσο μεγάλη μετακίνηση εδώ πέρα, προφανώς και οι τένδες έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και ένα άλλο θέμα είναι η σύνδεση αυτού του προβόλου με τα προκατασκευασμένα κομμάτια της γέφυρας. Άρα, η γέφυρα μου μετά από 50 χρόνια, είμαστε τυχεροί που υπάρχει εκεί πέρα ακόμα, αλλά ωστόσο πρέπει να αποδεχτούμε ότι έχουν περάσει τα χρόνια της και επομένως θα εμφανίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Άρα, τα δύο βασικά προβλήματα της γέφυρας είναι την περιοχή πάνω από τις κολόνες, οι τένδες οι οποίοι έχουν διαβρωθεί πάρα πολύ, και οι συνδέσεις μεταξύ των προβόλων με τα προκατασκευασμένα κομμάτια. Τώρα, τα βασικά προβλήματα της γέφυρας είναι ότι μπορεί να δημιουργηθεί εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη ρογμή, για το λόγο ότι πλέον αυτά τα σίδερα δεν στηρίζουν τη γέφυρα, και σταδιακά η γέφυρα αυτή να καταρρεύσει. Έτσι, με αποτέλεσμα αυτό το κομμάτι πλέον να μην στηρίζεται και να υπάρχει πιθανότητα να καταρρεύσει και αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το πρώτο σενάριο αστοχίας, το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο αστοχίας, όπου τι συμβαίνει εδώ πέρα, όπου στηρίζεται αυτή η προκατασκευασμένη υδροχώρα, δημιουργείται μια ρηγμάτωση, έτσι, και αυτή η ρογμή εδώ πέρα μπορεί να δημιουργήσει απώλεια αυτού του κομματιού και να πέσει μαζί με αυτό το κομμάτι και το προκατασκευασμένο κομμάτι της γέφυρας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ενισχύουμε. Ωστόσο, έμφαση πρέπει να δοθεί και σε κάθε μία από τις στηρίξεις αυτών των προβόλων πάνω από τα μεσόπαθρα, γιατί όπως είπαμε, εδώ πέρα υπάρχουν ρηγματώσεις και υπάρχουν οξυντωμένοι τένονες. Άρα, τα κύρια προβλήματα, τα βασικά σημεία που χρειάζονται ενίσχυση είναι κυρίως πάνω από τις δοκούς και στις θέσεις συνδέσεως, εκεί που συνδέονται οι πρόβολοι με τα αποκατασκευασμένα κομμάτια. Άρα, κοιτάζοντας τώρα το κομμάτι της προβολοδόμησης, τα σημεία τα οποία πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας δεν είναι ένα, αλλά είναι τουλάχιστον αυτά τα 9 σημεία, έτσι. Αυτά τα 9 σημεία είναι 1, 2, 3 τα σημεία πάνω από τους προβόλους, πάνω από τις κολόνες, και 1, 2, 3, 4, 5, 6 τα σημεία που συνδέονται οι πρόβολοι με τα αποκατασκευασμένα κομμάτια. Θα αποστάρω κάποια στιγμή άλλα δύο τμήματα της ίδιας διάλεξης. Το δεύτερο κομμάτι θα είναι ποιες είναι οι επιπτώσεις από την ανάγκη να ενισχύσουμε αυτή τη γέφυρα, δηλαδή από το κλείσιμο της γέφυρας ή από το μερικό κλείσιμο της γέφυρας.
Και άλλη μια πολύ μικρή διάλεξη για το ευρύτερο κοινό, για το τι πρέπει να γίνει με τη γέφυρα. Αυτά είναι κομμάτια ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο είναι το Risk Adapt, το οποίο έχει σαν πιλωτική εφαρμογή τη γέφυρα του Πολυφύτου. Το ίδιο και το δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα, το Recharged, συνολικής αξίας στα δύο προγράμματα 4,1-4,2 περίπου εκατομμύρια ευρώ και τα δύο χρηματοδοτούμενα από τον Ορίζοντα.